με παραβολή και πάλι αδελφοί μου ομιλεί ο Κύριος μας σήμερα και είναι γνωστή η σημερινή παραβολή ως παραβολή του μεγάλου δείπνου. Τι μας λέγει στη σημερινή παραβολή άνθρωπος μεγαλόψυχος και μεγαλόκαρδος φιλάνθρωπος και πλούσιος σε αισθήματα, θέλησε να ευχαριστήσει τους φίλους του και τους εκλεκτούς του. Και εμείς όταν θέλουμε να αναθερμάνουμε τις σχέσεις μας με κάποιους ανθρώπους, αφού προηγηθούν άλλες συναντήσεις, κάνουμε κάτι παρόμοιο. Ελάτε στο σπίτι μας να φάμε έχουμε και καλή φασολάδα. Έτσι το κάνουμε αυτό για να αναθερμάνουμε τις σχέσεις μας και να επιβεβαιώσουμε τα αισθήματά μας ο ένας προς τον άλλο. Αυτό έκανε και ο άνθρωπος. Αυτός κάλεσε τους εκλεκτούς του για ένα τραπέζι. Είναι το μεγάλο δείπνο που παραθέτει για τους προσκεκλημένους. Και όταν έστειλε τις προσκλήσεις και όταν ήρθε η ώρα του δείπνου τότε όλα είναι έτοιμα και αποστέλει τους δικούς του ανθρώπους να καλέσουν, να επιθυμήσουν στους προσκεκλημένους πως ήδη είναι όλα έτοιμα, η ώρα πλησιάζει και το τραπέζι τους περιμένει. Αλλά τι περίεργο, τον πρώτο από τους προσκεκλημένους που καλεί, βρίσκει κάποια πρόφαση και κάποια δικαιολογία. Λέει, σε παρακαλώ, πες το αφεντικό σου ότι αγόρασα ένα κτήμα, αγρόνι γόρασα και θέλω να πάω να το δω, να πάω να το δοκιμάσω, να δω τι γίνεται, τι κτήμα αγόρασα όμως δικαιολογησέ στον Κύριό σου. έχεμε με παρητημένο. Και όταν αφήνει αυτό ο δούλος και πηγαίνει σε άλλον, στο δεύτερο και εκείνο κάτι παρόμοιο λέγει. Τι σύμπτωση. Δεν λέγει η γόρασα, αλλά τι. Ζεύγει βοών η γόρασα πέντε πέντε ζευγάρια βόδια αγόρασα και θέλω να πάω στα χωράφια μου να δοκιμάσω τα ζευγάρια που αγόρασα. Σε παρακαλώ, πες δυο καλά λόγια, δικαιολόγησέ με στον Κύριό σου. Και ο τρίτος δίδει μια ανάλογη απάντηση. Δικαιολογείται και αυτός λέγοντας, ξέρετε, Πολύ ήθελα να έρθω και να βρεθώ στο τραπέζι και να τιμήσω τον Κύριο σου. Αλλά όμως, ξέρετε, είμαι νιώπαντρος και τώρα έχω και άλλα καθήκοντα και άλλες υποχρεώσεις. Γυναίκα έγιμα και η γυναίκα γίνεται εμπόδιο στο να εκπληρώσει τις κοινωνικές του υποχρεώσεις. Και τότε επέσεψε ο δούλος και λέγει «Κύριε όλοι αυτοί αρνούνται να προσέλθουν, δεν μπορούν, έχουν κάποιο σοβαρό λόγο. Τι είναι πρέπει να κάνουμε, εξέλθετε στις πλατείες έξω και μαζέψτε τον κόσμο για να γεμίσει εδώ η τραπεζαρία μας και να φάνε από το τραπέζι μας. Και βγήκαν οι δούλοι έξω και μάζεψαν κόσμο και γέμισε η τράπεζα και είχε κι άλλο χώρο, εξέλθετε στα ρήμα, στα σοκάκια, στου δρόμου και μαζέψτε του. Αναγκάστε του να έρθουν. Πιέστε του. Και έτσι η τράπεζα γέμισε και ο κύριο μα λέγει: Πολλοί είναι οι κλητοί τελειώνοντα την παραβολή του, αλλά ο είναι οι εκλεκτοί. Αυτή είναι η παραβολή, αδελφοί μου, με απλά λόγια και περιεκτικά μα αναφέρει ο Κύριος παρουσιάζοντας τον άνθρωπο και τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος που παραθέτει την τράπεζα είναι ο Θεός, ο οποίος παρέθεσε τράπεζα τη Βασιλεία των Ουρανών για όλους τους ανθρώπους, αλλά ιδιαιτέρως για τους εκλεκτούς. Και ο καθένας χωριστά βρήκε κάποια δικαιολογία ώστε να μην ανταποκριθεί στην τιμητική πρόσκληση. Και η μία κατηγορία των ανθρώπων είναι οι άνθρωποι, οι φιλοκτήμονες, αγαπούν τα κτήματα, αγαπούν τα χώματα, αγαπούν τις περιουσίες, τα υλικά, τα πρόσκαιρα, τα εφήμερα, τα μάτια, ό,τι αναφέρεται στο βιωτικό επίπεδο ότι είναι αναγκαίο για, την, για τις ανάγκες, τις βιωτικέ είναι οι άνθρωποι που αρνούνται. Μα σου λέει τώρα θα αφήσω το χωράφι, θα αφήσω το αμπέλι, θα αφήσω το εργοστάσιο, θα αφήσω τη βιοτεχνία για να πάω να ασκήσω τα θρησκευτικά μου καθήκοντα. Έχω δουλειές, δεν μπορώ, δεν με περισσεύει χρόνος. Εύλογος η δικαιολογία, αλλά απόδειξη ότι ο άνθρωπος έχει σκημένα τα μάτια του προς τη γη, προς το χώμα, προς τη λάσπη και δεν σκέπτεται πέρα από τον κόσμο αυτό ότι υπάρχει και η αιωνιότητα, υπάρχει και ο ουρανός, υπάρχει και η τράπεζα του ουρανού να ρίψουμε τα βλέμματά μας προς τον ουρανό και να υψώσουμε τις καρδιές μας. Αυτό ακούμε εδώ κάθε Κυριακή, άνος τα όχι μόνον κάτω προς τη γη, προς το χώμα, αλλά να υψώσουμε τα βλέμματά μας και στον ουρανό, να αποκολληθούμε από τα χώματα, για να μπορούμε να βλέπουμε και την αιωνιότητα για την οποία είμαστε και πλασμένοι. Αλλά δεν υπάρχουν μόνο οι φιλοκτήμονες, υπάρχουν και ποιοι ακόμη, και οι φιλίδωνοι. Ποιοι είναι αυτοί, είναι οι άνθρωποι που με τις πέντε αισθήσει θέλουν να ρουφήξουν τις σιδονές. Βλέπετε, πέντε ζεύγοι βοών, πέντε ζεύγοι αισθήσεων. Η αίσθηση της οράσεως έχει δύο όργανα τα δύο μάτια. Με αυτά τα μάτια πολλές φορές ροφούμε αυτά που βλέπουμε και αισθανόμαστε ειδονή για αυτά που απολαμβάνουμε. Τα μάτια μας τα έδωσε ο Θεός, αδελφοί μου, για να βλέπουμε το καλό, για να βλέπουμε την αλήθεια, για να βλέπουμε τους ανθρώπους, τους πάσχοντας, για να βλέπουμε τον προορισμό μας, για να βλέπουμε την αιωνιότητα. Δεν μας έδωσε τα μάτια για να κολλασταίνουμε και να μαρτάνουμε με τους οφθαλμούς μας βλέποντες πονηρά. Δύο είναι τα όργανα της αισθήσεως της ακοής. Είναι τα δύο αυτιά μας τα έχουμε αυτιά, να ακούμε βρώμικα πράγματα, να ακούμε βρωμερά ανέκδοτα, να ακούμε λόγια που γκρεμίζουν την πίστη μας, που κλονίζουν την εμπιστοσύνη μας στο Θεό. Ακούμε λόγια αμαρτωλά που ειδονίζεται η ακοή μας και αντιλαμβάνεστε εσείς πως σήμερα αυτό Συντελείται από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και ιδιαίτερο από τις τελεοράσεις που και με τα μάτια μαρτάνουμε και με την ακοή μας ακολασθένουμε. Δύο είναι οι οπές της οσφρήσεως. Η μύτη μας έχει δύο διόδους που μπορούμε με την όσφρησή μας να γευθούμε τις ειδονές του κόσμου. Δεν είδατε πολλές φορές όταν περνάμε σε περίοδο νηστείας έξω από ένα εστιατόριο που οι, ευ οι ευωδίες των κρεάτων μας γαργαλίζουν την όσφρηση και εμείς αισθανόμεθα ανάγκη να προσέλθουμε και να γευθούμε από τα εδέσματα. Πειρασμός λοιπόν και η όσφρηση γίνεται αφορμή πτώσεως και αδιαφορία στην πρόσκληση που μας κάνει ο Κυριός μας. Και η γεύση έχει δύο όργανα, τον ουρανίσκο και τη γλώσσα, γευόμεθα. Και είδατε πολλές φορές πώς απολαμβάνουμε δια της γεύσεως τις ειδονές που παίρνουμε με τις στροφές, με τα γλυκίσματα και με τα εδέσματα που γαργαλίζουν τον ορανίσκο και μας ειδονίζουν όταν τρώμε τα πικάντικα εκείνα φαγητά. Έτσι και οι γεύσει γίνεται όργανο ώστε εμείς να απολαμβάνουμε και να αμαρτάνουμε. Και η αφή δύο πάλι όργανα έχει. Την εξωτερική και την εσωτερική αφή. Και δια της αφής πολλές φορές γινόμεθα εμείς έτσι να ικανοποιείται μεν η αφή, να αμαρτάνει η αφή και ξέρετε πώς, πόσο εύκολα αμαρτάνομαι και δια της αφής και καθιστούμε όλες τις αισθήσεις μας όργανα και μέλη της αμαρτίας και δικαιολογούμεθα να ανταποκριθούμε στην πρόσκληση του Θεού. Αδελφοί μου και οι φιλίδονοι αλλά και οι φιλόσαρκοι βλέπετε σήμερα όλα η σάρκα ζητεί όπως ο άνθρωπος αυτός χρησιμοποίησε τη γυναίκα ως εμπόδιο ή το γάμο το εμπόδιο να προσέλθει στο τραπέζι είναι αδικαιολόγητος γιατί μα ο γάμος είναι ο τόπος και ο χώρος όπου σοφρονίζεται ο άνθρωπος όπου καταλαγιάζει η σάρκα όπου ερημεί η καρδιά του όπου γαληνέυει η ζωή του ναι δεν αποτελεί αφορμή η οικογένεια για να παραμελήσω με τα θρησκευτικά μας καθήκοντα. Αλλά αντιθέτως, αποτελεί το χώρο και τον τόπο όπου σοφρονίζεται ο άνθρωπος και μπορεί με περισσότερη νυφαλιότητα να αντιμετωπίζει τους προβληματισμούς, τις δυσκολίες, τους περιασμούς, τις αφορμές για πτώση και για αμαρτήματα. Σήμερα, όπως βλέπετε, ο άνθρωπος έχει γίνει όλο σάρκα και... και Υπάρχουν πολλά μέσα που κεντρίζουν και αφυπνίζουν τη σάρκα. Τρέφουμε τη σάρκα. Διαξηφίζομαι τη σάρκα να ξυπνήσει, να εγερθεί, να επαναστατήσει, να γίνει πρεκαία μέσα στην οποία να καούμε και να χάσουμε την ψυχή μας. Σε όλα αυτά, αδελφοί μου, που ακούσαμε στην παραβολή, υπάρχει ένα κοινό αμάρτημα, η δικαιολογία. Δεν είδατε πως δικαιολογήθηκε ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ και η Εύα, όταν παρέβηκαν την εντολή του Θεού. Ερωτήθη ο Αδάμ, τι έκανες, λέει Κύριε, την Εύα που μου έδωσες, αυτή με υπάτησε. Και όταν ρωτήθη η Εύα, τι συνέβη και λέει, ο Όφης με υπάτησε. Δεν είχαν τη συνέστηση να ομολογήσουν το σφάλμα τους, το αμάρτημά τους, την, παρά... την παράβασή τους και να πούμε «Κύριε, ημάρτησα, έσφαλα, έπεσα, σκόνταψα, λίγησα και είμαι ένοχος ενώπιόν σου». Και εμεί αδελφοί μου, πολλές φορές όταν θέλουμε να δικαιολογήσουμε την ενοχή μας, βρίσκουμε μια πρόφαση γι' αυτό ο προφητάναξ Δαβίδ στον 140 ψαλμό λέγει «Μη εκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Μην επιτρέψεις Κύριε την καρδιά μου να λυγίσει και να σκοντάψει ώστε να βρίσκω δικαιολογίες για να παρουσιάσω τον ένοχο αυτό μου ως αθώ Και όλοι μας αδελφοί μου στο αμάρτημα αυτό των προφάσεων και των δικαιολογιών είμαστε ένοχοι. Είδατε, μαμά λέγει το παιδί, δεν φταίω εγώ, φταίει ο άλλος ο αδελφός μου, εκείνος με πείραξε, εκείνος με χτύπησε, εκείνος με προκάλεσε. Είναι ο άνθρωπος που αισθάνεται την ανάγκη, ο μικρός αυτός άνθρωπος, να δικαιολογήσει τη θέση του. Δεν βλέπετε το μαθητή στο σχολείο τι λέει, κύριε καθηγητά, ξέρετε με απασχόλησε η μαμά μου και ο πατέρας μου και δεν μπόρεσα να διαβάσω. Ψάχνει να βρει μια δικαιολογία γιατί πήγε προετοίμαστο στο σχολείο. Κάτι παρόμοιο κάνει και ο στρατιώτης στο στράτευμα για να δικαιολογήσει μια παράβασή του. Και εμείς όλοι μας αδελφοί μου. Προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε. Γιατί άργησε, παιδί μου, απόψε. Δεν είδα το ρολόγι είχε σταματήσει. Και ενώ η ώρα προχωρούσε, το ρολόγι έδειχνε τον ίδιο, τον ίδιο αριθμό. Σταμάτησε η ώρα 9. Αλλά η ώρα ήταν 2 και η ώρα 3 και η ώρα 4 μετά τα μισά που επιστρέφει στο σπίτι. Ψάχνει να βρει κάποια δικαιολογία. Και εμεί λέμε, Δεν έχω ώρα να διαβάσω το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο. Πού να βρω τις ώρες, δεν μου περισσεύει, δεν έχω χρόνο. Μα είναι δικαιολογίε αυτές αδελφέ μου. 1444 πρώτα λεπτά έχει το 24ωρο. Ένα από τα 1444 δεν θα δώσεις στην ψυχή σου να τραφεί με το Λόγο του Θεού, με τον Άρτο, τον Επουράνιο. Δεν έχω ώρα να προσευχηθώ αδελφέ μου, τι είναι αυτά που λέτε. Είναι δικαιολογία ότι δεν έχουμε ώρα να προσευχηθούμε. Δεν νιώθουμε την ανάγκη να προσευχηθούμε. Δεν εκτιμούμε την αξία της προσευχής. Δεν αισθανόμεθα τη λαχτάρα να επικοινωνήσουμε και να μεταφέρουμε τις ευχαριστίες μας και τις δοξολογίες μας στον Κύριο. Και στη συνέχεια να μπορέσουμε να με ηλαρό βλέμμα, με συνέστηση της αμαρτωλότητός μας, να ζητήσουμε την προστασία και να προβάλλουμε τα αιτήματά μας στον Κύριο. Δεν έχω ώρα για να πάω, τι, τι, Να, πάω να εξομολογηθώ. Νιώθεις το φάρος, νιώθεις τη συνέστηση των αμαρτημάτων σου, νιώθει νιώθεις βαριστομαχιά, τι κάνεις, εμετώ. Έτσι και εδώ πρέπει να έρθεις μπροστά στον πνευματικό και ενώπιον του Εσταυρωμένου, να ξεράσεις όλα τα αμαρτήματά σου, να αλαφρώσεις και να πάρεις την άφεση των αμαρτιών. Δικαιολογίες μας, δικαιολογίες αδελφοί μου, ψάχνουμε όλοι μας για να αλαφρύνουμε τη θέση μας ενώπιον του Θεού, αλλά και ενώπιον των ανθρώπων. Τα λόγια του προφητάναπτος Δαβίδ, το μία κλείνει στην καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες, είναι και για μας επίκαιρο και διδακτικό και ωφέλιμο, αλλά μια ευκαιρία σήμερα αδελφοί μου, να θέσουμε ο καθένας τον εαυτό του κάτω από το βλέμμα του Θεού και να καθρεφτήσουμε τον εαυτό μας στη σημερινή παραβολή του Ευαγγελίου. Είμαστε καλεσμένοι και μας καλεί ο Θεός πάντοτε δια πολλών και ποικίλων μέσων και τρόπων. Οφείλουμε να εντείνουμε την ακοή μας και να ανταποκριθούμε στην πρόσκληση για να βρεθούμε στο μεγάλο δείπνο, το μυστικό δείπνο, τον εποράνιο δείπνο της Βασιλείας των Ουρανών. Αλήμονό μας για να θελήσουμε να κλείσουμε τα μάτια μας, την ακοή μας και την καρδιά μας στις προσκλήσεις αυτές. Εμείς σαν παιδιά του Θεού οφείλουμε να έχουμε ανίστακτο το βλέμμα και την προσοχή μας και άγρυπνο την καρδιά μας ώστε να δέχεται τα μηνύματα του Θεού και χωρίς καμία δικαιολογία προς αθώωση του ενόχου εαυτού μας να προχωρούμε στη ζωή, να ανταποκρινόμεθα στις προσκλήσεις που μας στέλνει ο Θεός και να επιτελούμε το χρέος μας ως άξια τέκνα της εκκλησίας και να μην θέλουμε και να μην επιδιώκουμε ενώ είμαστε ένοχοι να παρουσιαζόμαστε ως αθώοι και να μην θέλουμε να επιρρύπτουμε σε άλλους την ενοχή ενώ η ενοχή βαρύνει προσωπικά εμάς και κανέναν άλλον. Αδελφοί μου τελείωσα. Όλοι φεύγοντας από τον Ιερό Ναό ας αναλογιστούμε ο καθένας τις ευθύνες του Ας ψάξει ο καθένας τον εαυτό του και ας δώσει την απάντηση στον εαυτό του, στη συνείδησή του και ο Θεός θα την ακούσει αυτή τη φωνή. Αυτό που μένει για τον καθένα μας είναι ό,τι κάνουμε να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες των πράξεών μας και να μην θέλουμε να κάνουμε τα ζυγζάκ της ζωής μας, να δικαιολογούμε τον εαυτό μας και να θέλουμε και τον εαυτό μας να γελάσουμε, αλλά και το Θεό μας να εμπέξουμε, διότι όταν είμαστε ένοχοι να έχουμε τη δύναμη να λέμε «Κύριε, ημάρτησα, συνάνθρωπέ μου, ναι, έσφαλα, σου ζητώ χίλια συγγνώμη για να μπορούμε να έχουμε και τη συγγνώμη και το έλεος και την ευσπλαχνία του Θεού. Αμήν.